Αν τελειώνατε σήμερα τις σπουδές σας, θα μένατε εδώ να δουλέψετε ή θα πηγαίνετε στο εξωτερικό? Επειδή εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα για να δουλέψεις πλέον του σερβιτόρου, και κάποτε πριν μια εβδομάδα λέει κάποιος, μετά δεν έχει κάτι άλλο, τουρισμό πουλάει, σερβιτόροι θα γίνουν όλοι. Αυτό ήταν το 50. Τώρα τα παιδιά μας έχουν και μόρφωση, έχουν τα πάντα, υπάρχουν τεχνολογίες νέες να κάνουν. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει τίποτα για ιδιωτική πρωτοβουλία. Να μπορείς κάποιος, ένας νέος για να κάνει μια επιχείρηση, τι χρειάζεται? 1000 πράγματα. Θα πάει στο εξωτερικό, θα κάνει πολύ πιο γρήγορα. Γιατί να κάτσει εδώ? Αν και εφόσον έχει τις δυνατότητες. Γιατί και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα, και εξωτερικό υπάρχει ανεργία κτλ. Απλώς όμως ο Έλληνας έχει γνώση, έχει εξειδίκευση και αυτό δεν παράγεται. Έχουν φτιάξει ένα σύστημα παιδείας για λίγους. Είμαστε το μόνο κράτος, πιστεύω, παγκοσμίως που πάνε από δημοτικό φροντιστήρια. Όλα αυτά είναι μια αλυσίδα πραγμάτων, πολλών πραγμάτων που έχουν οδηγήσει εδώ πέρα, που μας έχουν οδηγήσει. Αλλά το βασικό είναι αυτό, ότι ο ένας δεν κοιτάει να βοηθήσει τον άλλον. Κρυσούμε χέρι-χέρι και να προχωρήσουμε. Ο ένας κλάδος κοιτάει να φάει τον άλλον, να εκμεταλλευτεί πρόσχερα, ευκαιριακά. Γι' αυτό διηγηθήκαμε εδώ που διηγηθήκαμε. Θα πήγαινε στο εξωτερικό, βέβαια. Well, εξαρτάται. Εξαρτάται. Αν έβρισκα, εάν το επάγγελμα που είχα διαλέξει ή που είχα σπουδάσει ήταν. Υπήρχε τρόπος να το επαγγελθώ στην Ελλάδα, φυσικά και θα έμενα. Αν δεν υπήρχε τρόπος και υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος να βγω στο εξωτερικό, θα πήγαινε στο εξωτερικό. Όχι, όχι, έξω, εξωτερικό. Εξωτερικό. Αυστραλία. Ωραία, πού να μάθουμε και ξένη γλώσσα? Α, μόνο γι' αυτό. Τι άλλο? Δηλαδή, αν ξέρατε ξένη γλώσσα? Δεν ξέρω καμία. Και ούτε θέλω να μάθω. Συναισθηματικά θα έμενα. Επαγγελματικά, οικονομικά, οικογενειακά κτλ. Γιατί να μείνω εδώ πέρα? Όταν βλέπω και λέει ένας γιατρός μετά από 12 χρόνια, 15 χρόνια σπουδές στα αγροτικά και το ένα και το άλλο και αυτό έγινε και πάει με 800 ευρώ και παρακαλάει, γιατί να μείνω? Γιατί να μείνω? Και αυτό είναι το αβέβαιο μέλλον που βλέπω στα παιδιά μας και τα λοιπά. Εγώ ειλικρινά θα έμενα εδώ πέρα, γιατί είναι η πατρίδα μου εδώ πέρα. Δεν θα πήγαινα πουθενά άλλου. Θα προσπαθούσα να μπορώ να φτιάξω ό,τι μπορώ να φτιάξω κι εγώ σαν άνθρωπος. Αλλιώς δεν υπάρχει θέμα. Θα πήγαινα στο εξωτερικό. Γιατί? Δεν έχει δουλειά. Δεν θα πω παραπάνω. Αν σήμερα τελείωνε στο σχολείο σπουδές, θα πήγαινε στο εξωτερικό ή θα έμενε εδώ να δουλεύει? Σίγουρα. Εξωτερικό. Δεν υπάρχει τίποτα. Αφού όλα τα αφεντικά εκμεταλλεύονται τους υπαλλήλους. Επειδή σου έδωσε το δικαίωμα το κράτος. Άρα, ποιος ο λόγος να μείνει κάποιος εδώ? Αλλά φταίμε και εμείς, γιατί ήταν πιο παλιά δουλεύαμε, που είχαν δουλειές. Δεν πήγαινε όλοι να δουλέψει με 20 ευρώ. Θα ήμουν αρήτορας.